Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Αίσθηση προκαλούν τα στοιχεία που παρουσιάζονται στο πόρισμα των ελεγκτικών αρχών για την υπόθεση στο νοσοκομείο της Καλαμάτας που αποκαλύφθηκε το 2014 και δείχνει τρύπα 462.000 ευρώ με το ποσό να φαίνεται πως έχει παρακρατηθεί από υπόλογο ταμείο. Ενδιαφέροντα παρουσιάζουν και τα επόμενα κυβερνητικά βήματα με μια σειρά από άξονες να αφορούν την εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής. Με χαρακτηριστικό τρόπο αναφέρεται σε αυτά ο μεσήνιος Υπουργός Οικονομίας Αλέξης Χαρίτσης. Παράλληλα, η αντιμετώπιση των φορολογικών υποχρεώσεων έχει οδηγήσει τους πολίτες στα όρια τους. Τα χρήματα δεν αρκούν με την πίεση να παραμένει έντονη. Ακόμα, ο φορολογαριασμός έχει προκαλέσει πονοκέφαλο και στις επιχειρήσεις, οι οποίες καλούνται να πληρώσουν περί τα 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ σε 120 ημέρες. Πάμε εμείς να ξεκινήσουμε την ενημέρωσή σας. Εισαγγελέας μπαίνει στο νοσοκομείο της Καλαμάτας για το έλλειμμα κοντά στο μισό εκατομμύριο που εντόπισαν οι ελεγκτικές αρχές στο Ταμείο του Νοσηλευτικού Ιδρύματος. Ποσά τα οποία καταβλήθηκαν από διάφορα ασφαλιστικά ταμεία για νοσήλια, εισπράχθηκαν αλλά δεν αποδόθηκαν. Περίπου μισό εκατομμύριο ευρώ έκανε φτερά από το νοσοκομείο της Καλαμάτας, όπως διαπίστωσαν ειδικοί ελεγκτές του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης. Σε πόρισμα καταπέλτη, το οποίο παρουσιάζει το βήμα, ο επί 20ετία ταμείας του νοσοκομείου φέρεται να ιδιοποιήθηκε παρανόμως το ποσό που ανέρχεται στις 462.375 ευρώ. Πρόκειται για το άθροισμα χρηματικών ποσών τα οποία καταβλήθηκαν από διάφορα ασφαλιστικά ταμεία για νοσήλια κλπ. Προς το νοσοκομείο, εισπράχθηκαν και δεν αποδόθηκαν στο νοσηλευτικό ίδρυμα, αλλά σύμφωνα με την διενεργηθήσα έρευνα φαίνεται ότι παρακρατήθηκαν από τον υπόλογο ταμεία. Η έκθεση ελέγχου που συντάχθηκε τον Αύγουστο διαβάζεται τόσο στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Καλαμάτας για απόδοση ποινικών ευθυνών, όσο και στο Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας και στο Ελεκτικό Συνέδριο για καταλογισμό σε βάρος του υπόλογου υπαλλήλου. Κυριότερο χαρακτηριστικό της κατάστασης που επικρατούσε επί σειρά ετών, όπως αποτυπώνεται στο πόρισμα, είναι η έλλειψη εσωτερικού ελέγχου και ασφαλιστικών δικλείδων, ώστε να εντοπίζονται και να φρενάρονται εν τη γενέση τους κρούσματα διασπάθησης του δημοσίου χρήματος. Σκιαγραφούνται παθογένειες που ταλαιπωρούν πολλούς φορείς τη δημόσια διοίκηση. Οι ελεγκτές συγκέντρωσαν και διασταύρωσαν τις πληρωμές από 12 ασφαλιστικά ταμεία. Τις κατέγραψαν χωρίς την έκδοση γραμματείων εισπράξεων από τον ταμεία σε βάθος χρόνου, από το 2003 και μετά, προσθέτοντας και μη αποδοθήσεις ασφαλιστικές εισφορές και λοιπές κρατήσεις από δικαστικές αποφάσεις. Έτσι προέκυψε το ποσό των 462.375 ευρώ, το οποίο εισπράχθηκε και δεν αποδόθηκε από τον υπόλογο υπάλληλο. Η αρχή για να εξετυλιχθεί το κουβάρι της υπόθεσης είχε δοθεί το 2014 με αφορμή δειγματοληπτικό έλεγχο από υπάλληλο του λογιστήριου του νοσοκομείου της εισπράξης από τα ασφαλιστικά ταμεία. Διαπιστώθηκε ότι υπήρξε διαφορά μεταξύ των απαιτήσεων του νοσοκομείου με τις υποχρεώσεις προς αυτό που ανέφερε το Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας. Αρχές Μαΐου του 2014 έγινε η αρχή και με την Λοιπόν, είδαμε αυτή την υπόθεση που έχει να κάνει με το νοσοκομείο της Καλαμάτας και τα όσα αναδεικνύονται γύρω από την έρευνα των ελεγκτικών αρχών. Θα υπάρξει απάντηση τις επόμενες ημέρες και από την πλευρά της διοίκησης στο πλαίσιο της όλης κατάστασης αυτής που έχει προκαλέσει πραγματικά αίσθηση. Πάμε εμείς όμως στα όσα εξελίσσονται στο πολιτικό και κυβερνητικό επίπεδο. Στην άκρη της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας, σε έναν καυτό Σεπτέμβριο με μια σειρά από ανοιχτά θέματα, έχουμε τον Υφυπουργό Οικονομίας, τον κύριο Αλέξη Χαρίτση. Καλησπέρα, κύριε Χαρίτση. Καλησπέρα, κύριε Κανελόπουλε, σε εσάς και τους ακροατές του. Πολλά τα ανοιχτά μέτωπα σε αυτό το Σεπτέμβριο, σε έναν ακόμα δύσκολο Σεπτέμβριο. Ποιες είναι οι βασικές κυβερνητικές στοχεύσεις για το επόμενο διάστημα? Όπως γνωρίζετε, το επόμενο διάστημα υπάρχουν πάρα πολλές σημαντικές πρωτοβουλίες που θα αναλυθούν έτσι ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε αυτό που ονομάζουμε την επόμενη μέρα για την ελληνική οικονομία με καλύτερους όρους. Πιο συγκεκριμένα, αυτό βεβαίως περιλαμβάνει την λήψη όλων των μέτρων που έχουν συμφωνηθεί με τους θεσμούς για να εκταμιευτεί η δεύτερη υποδόση της πρώτης αξιολόγησης, με θυμίζω τα 2,8 δις, των οποίων μάλιστα ένα πολύ σημαντικό ποσό, 1,7 δις περίπου, θα φάει προς την πραγματική οικονομία για την αποπληρωμή, δηλαδή της πρώτης μονοφυλών του δημοσίου προς τους ιδιώτες. Υπάρχει ζήτημα για αυτή τη δόση, σας ρωτάω, γιατί ακούμε αρκετά αυτές τις ώρες και τις τελευταίες ημέρες. Τα βλέπουμε και τα διαβάζουμε κι εμείς. Όχι, δεν υπάρχει ζήτημα για αυτή τη δόση. Οι συζητήσεις έχουν προχωρήσει πάρα πολύ. Οι πρωτοβουλίες της κυβέρνησης έχουν φτάσει σε επίπεδο που είμαστε λίγο πριν το κλείσιμο αυτών των εκκρεμωτήτων. Τις επόμενες ημέρες θα κλείσει ομαλά αυτή η εκκρεμότητα και αμέσως μετά βεβαίως, και αυτό είναι αν θέλετε και ένα πιο σημαντικό, θα ξεκινήσει η διαδικασία για τη δεύτερη αξιολόγηση με σημαντικά εκεί ανοιχτά μέτωπα, τα οποία το επόμενο διάστημα θα συζητηθούν με τους θεσμούς και θα μας δώσει τη δυνατότητα με την ολοκλήρωση και αυτής της διαδικασίας να προχωρήσουμε πλέον στο τρίτο, αν θέλετε, κομβικό
σημείο αυτής της διαδρομής που είναι η συζήτηση για το χρέος. Μια συζήτηση που, όπως έχουμε πει κατά επανάληψη, είναι πάρα πολύ σημαντική για την ελληνική οικονομία. Οι εξελίξεις των προηγούμενων μηνών σε αυτό το μέτωπο είναι θετικές. Ήδη, να σας ενημερώσω και στην σχετική συζήτηση του Industrial Working Group την προηγούμενη Δευτέρα στις Βρυξέλλες, υπήρξε για πρώτη φορά ουσιαστική συζήτηση για το ελληνικό χρέος και για τα μέτρα τα οποία θα πρέπει να ληφθούν μέχρι το τέλος του 2016, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Για μας είναι πάρα πολύ κρίσιμο τα όποια μέτρα ελάχιστης του χρέους και αν θέλετε ομαλοποίησης των πληρωμών των δανειακών υποχρεώσεων της χώρας να συμφωνηθούν όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Αυτό θα στείλει ένα πολύ σημαντικό σήμα και προς την οικονομία εντός και εκτός της χώρας ότι η κατάσταση ομαλοποιείται. Και άρα θα μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε τι νέες επενδύσεις. Αυτό, αν θέλετε, αυτό το χρονοδιάγραμμα για τις πρωτοβουλίες του επόμενου διαστήματος. Και βεβαίως, πολύ σύντομα, σε λίγες μέρες, η Διεθνή Οίκηση της Θεσσαλονίκης το Σάββατο θα έχουν την ευκαιρία και οι παραγωγικοί φορείς και τα μέσα μαζικής ενέργειας και ο ελληνικός λαός να ακούσουν αναλυτικά τον σχεδιασμό για όλους αυτούς τους επόμενους μήνες από τα χείλη του Πρωθυπουργού στην καθιερωμένη ομιλία. Θα είναι πακέτο παροχών και το λέω αυτό, κύριε Χαρίτση, γιατί ως συνήθως στην ΔΕΘ έχουμε ακούσει πολλές φορές και μεγάλα λόγια αλλά και μεγάλες προοπτικές όσον αφορά τον σχεδιασμό. Θα είναι πακέτο παροχών? Έχετε δίκιο, όχι. Η λογική είναι να γίνει ένας, αν θέλετε, συνοπτικός απολογισμός των πεπραγμένων του προηγούμενου διαστήματος και να σκιαγραφίσουμε τα επόμενα βήματα, όπως προσπάθησα πάρα πολύ συνοπτικά να σας παρουσιάσω πριν, που πρέπει να γίνουν στους επόμενους μήνες. Δεν παίρνει τη λογική των παραγών. Βεβαίως, βασικός πυλώνας της δουλειάς της κυβέρνησης για τους επόμενους μήνες θα είναι η κοινωνική πολιτική, η ενίσχυση των ασθενέστερων στρωμάτων, και σε αυτό το πλαίσιο θα παρουσιαστούν κάποιες πρωτοβουλίες οι οποίες θα αναλυθούν το επόμενο διάστημα. Σε αυτό μας διευκολύνει και, αν θέλετε, η σχετικά καλύτερη του αναμενόμενου πορεία της οικονομίας στο δεύτερο τρίμηνο του 2016 και η πορεία των εσόδων, αλλά βεβαίως και η κατάληξη της διαδικασίας του διαμορφωτικού δημοτικών αδειών διαμορφώνει ένα πλαίσιο, αλλά και, αν θέλετε, κάποια επιπλέον έσοδα τα οποία, όπως έχουμε ήδη δεσμευτεί, θα κατευθυνθούν ακριβώς στην ανακούφιση των ασθενέστερων στομάτων. Επειδή είπατε για τηλεοπτικές άδειες, θα ήθελα ένα σχόλιο δικό σας έτσι για τη νέα κατάσταση που διαμορφώνεται στο ραδιοτηλεοπτικό τοπίο, έτσι όπως εξελίχθηκε και ο διαγωνισμός. Κοιτάξτε, νομίζω το σχόλιο το οποίο μπορεί να γίνει, και δεν είναι ένα σχόλιο το οποίο το κάνω μόνο εγώ, αλλά οι περισσότεροι, αν θέλετε, αντικειμενικοί παρατηρητές αυτής της διαδικασίας, είναι μια ικανοποίηση, γιατί επιτέλους μπήκε τάξη σε ένα άναρχο τοπίο, το τηλεοπτικό τοπίο που κρατούσε τα τελευταία 27 χρόνια στη χώρα μας. Υπενθυμίζω ότι ήμασταν η μοναδική χώρα της Ευρώπης η οποία δεν είχε αδειοδοτικούς μηχανισμούς έτσι ώστε τα κανάλια να λειτουργούν βάσει των νόμων και βάσει συγκεκριμένων αδειών. Αυτή, αν θέλετε, η έλλειψη ένωμης τάξης αποκαταστάθηκε. Και αυτό είναι μια πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη, η οποία πέραν όλων των άλλων νομίζω ότι σε σημαντικό βαθμό, αν θέλετε, και στην κοινωνία συνολικότερα, αποδίδει το αίσθημα του δικαίου, το οποίο δεν υπήρχε όλα τα προηγούμενα χρόνια. Και επιπρόσθετα κάτι το οποίο, για να είμαστε ειλικρινείς, δεν είχε προϋπολογιστεί ούτε από την ίδια την κυβέρνηση. Αυτή η διαδικασία τελικά, έτσι όπως εξελίχθηκε, απέφερε και πολύ σημαντικά έσοδα για τα δημόσια ταμεία, 246 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία βεβαίως θα πάνε ακριβώς να καλύψουν μέρος των αναγκών που σχετίζονται με τις υπηρεσίες του κοινωνικού κράτους. Να πάω λίγο στο ΕΣΠΑ που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Έχουμε καθυστέρηση πάνω στο ΕΣΠΑ, έχουμε μια κανονική ροή, θα έλεγε κανείς, έχουμε ένα κανονικό ρυθμό με βάση το σχεδιασμό που έχει γίνει από την πλευρά της κυβέρνησης? Βλέπω κι εγώ, αν θέλετε, την κριτική η οποία γίνεται με αυτές τις αντιπολίτευσης, η οποία πραγματικά μου προκαλεί εντύπωση, γιατί δεν λαμβάνει υπόψη τα πραγματικά δεδομένα. Και τα πραγματικά δεδομένα είναι πάρα πολύ συγκεκριμένα και, αν θέλετε, επιβεβαιώθηκαν και με τον πιο επίσημο τρόπο και στη συνάντηση που είχαμε την ευκαιρία να έχουμε την προηγούμενη Δευτέρα στις Βρυξέλλες, ο Υπουργός κ. Σατάκης και εγώ, με την αρμόδια Επίτροπο Περιφερειακής Πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης, κ. Κρέτσου. Τα δεδομένα αυτά λοιπόν δείχνουν ότι η χώρα μας
είναι η πρώτη η οποία έχει προγράμματα για την προστασία επιχειρηματικότητα στο νέο ΕΣΟ Μιλάω, τα οποία βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη. Ολοκληρώνει την διαδικασία των ρυθμίσεων αυτή τη στιγμή. Προχωράει η αξιολόγηση. Ήδη μέσα στον Οκτώβρη θα είμαστε σε θέση να διαθέσουμε του πρώτου πόλου από αυτά τα προγράμματα στην πραγματική οικονομία, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Βρισκόμαστε μέσα στο Σεπτέμβριο, θα βρεθούμε σε ποσοστό ενεργοποίηση του νέου ΕΣΠΑ 50%, δηλαδή για το σύνολο τη προγραμματική περίοδου θα έχουν ενεργοποιήσει τα μισά προγράμματα μέχρι το Σεπτέμβριο του 2016. Και αυτό είναι επίσης πολύ σημαντικό, γιατί αυτό δίνει τη δυνατότητα σε ιδιώτες αλλά και σε άλλους φορείς, όπως οι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, να καταθέσουν τις αιτήσεις και να εγκαθούν αυτά τα προγράμματα. Και βεβαίως και η απογρόφηση, για την οποία γίνεται πάρα πολύ συζήτηση, στο τέλος του 2016 θα βρίσκεται σε διπλάσιο ποσοστό από ό,τι βρισκόταν η αντίστοιχη απορρόφηση των προγράμματων της προηγούμενης προγραμματικής περίοδου, που όπως όλοι αντιλαμβανόμαστε πραγματοποιούνταν και σε καλύτερες οικονομικές συνθήκες από ό,τι σήμερα. Όλα αυτά λοιπόν δείχνουν τα προγράμματα που προχωρούν ομαλά. Το ενδιαφέρον το οποίο έχει επιδειχθεί αυτή τη στιγμή από τους ιδιώτες για να συμμετέχουν σε αυτά τα προγράμματα είναι πραγματικά πρωτοφανές. Και αυτό, αν θέλετε, κάνει και τη δουλειά μας ακόμα πιο απαιτητική και ακόμα πιο δύσκολη. Τα επόμενα προγράμματα, επειδή ακριβώς ο σχεδιασμός δεν σταματάει εδώ, θα προσπαθήσουν ακριβώς να αντιμετωπίσουν αυτή την επιπλέον ζήτηση και κυρίως να την κατευθύνουν εκεί που πραγματικά θεωρούμε ότι υπάρχει νόημα, εκεί που πραγματικά δεν υπάρχει το καλύτερο δυνατό αφαίρεση στην οικονομία. Γιατί βεβαίως και οι υπόλοιποι ΕΣΠΑ είναι σημαντικοί, αλλά από μόνο τους δεν φτάνουν για να αντιστρέψουν όλο αυτό το δυσμενές κλίμα που υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια. Θεωρούμε ότι χρειάζεται να αξιοποιήσουμε αυτούς τους πόρους με έναν τρόπο που θα κινητοποιήσουν και άλλα κεφάλαια, είτε είναι αυτά από την ιδιωτική οικονομία που αυτή τη στιγμή και λόγω της καταστροφής του συστήματος δεν έχουν ενεργοποιηθεί, είτε και από το εξωτερικό, διεθνείς πόρους. Ήδη ανακοινώσαμε την προηγούμενη εβδομάδα ένα νέο ταμείο το οποίο συστήνουμε μαζί με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, στο οποίο θα συνεισφέρει και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων σημαντικά κεφάλαια. Κεφάλαια συμμετοχών για τη συμμετοχή σε ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Θα προχωρήσουν το επόμενο διάστημα και οι εντάξεις σημαντικών έργων υποδομών στο σχέδιο Juncker. Μέσα από όλα αυτά λοιπόν τα σχηματοδοτικά εργαλεία θεωρούμε ότι μπορεί να ρωθεί μια τονοτική ανεστηρική οικονομία, την οποία έχει βεβαίως πολύ μεγάλη ανάγκη. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία. Καλή συνέχεια. Σας ευχαριστώ, κύριε Καλόπουλε, να είστε καλά. Πάμε τώρα σε άλλα ζητήματα για να δούμε πέρα από την πολιτική αποτύπωση των πραγμάτων και την κοινωνική και οικονομική. Ο Κανελάβης παρατομιέχοντος, λένε οι πολίτες, οι οποίοι έχουν έρθει αντιμέτωποι για μια ακόμη φορά με φόρους. Μέσα σε όλα προσθέθηκε και ο ένφια, κάνοντας τη ζωή των φορολογούμενων πιο δύσκολη, μια και αδυνατούν να τα βγάλουν πέρα με τα λίγα που λαμβάνουν είτε ως σύνταξη είτε ως μισθό. Θέλει να πληρώσει όμως, δεν έχει να πληρώσει. Δεν εισπράττουν αυτά, δεν θα εισπράξουν αυτά που υπολογίζουν. Τα μαγειρέματα στον ένφια για να μην μειωθούν τα έσοδα συνεχίζονται και η Γενική Γραμματεία Εσόδων με τρίκ αρπάζει χρήματα από τις τσέπες ανθρώπων που ανήκουν στις πλέον ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες. Είναι αρκετά βαρύς, πιστεύω, και δύσκολα θα αντέξουμε. Δεν θα πληρώσω τίποτα. Αλλά δυστυχώς, εμείς φτιάξαμε και τώρα πληρώνουμε σαν κορόιδα. Εκατοντάδες χιλιάδες φτωχοί Έλληνες θα βρεθούν να πληρώνουν τον ένφια χωρίς την παραμικρή έκπτωση, καθώς η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων συμπεριλαμβάνει από φέτος στο συνολικό οικογενειακό εισόδημα κάθε φορολογούμενο ακόμα και έκτακτα εισοδήματα, όπως η αποζημίωση απόλυσης, αλλά και κοινωνικές παροχές που δεν φορολογούνται και δεν υπόκεινται σε ειδική εισφορά αλληλεγγύης, όπως είναι τα επιδόματα τριτέκνων και πολυτέκνων, τα επιδόματα στήριξης τέκνων, αλλά και οι μισθοί, οι συντάξεις και η πάγια αντιμισθία των αναπήρων και των τυφλών. Η πραγματικότητα είναι ότι πρέπει όλοι να ενωθούμε για να μπορέσουμε και να αντιδράσουμε όπως πρέπει. Μας δίνουν 100 στάρικο, μας μένουν 10 ευρώ. Τελείως, αυτό είναι το κράτος μας, αλλά έχουμε και ευθύνη εμείς. Γιατί είχαμε μάθει να κλέβουμε εμείς, δεν μας σεβότανε το κράτος και έτσι θα αρχίσουμε να το σεβόμαστε και εμείς. Γιατί μας κόψαν τους μισθούς πρώτα-πρώτα και δεν έχουμε να πληρώσουμε. Πού να το έχεις ο κόσμος. Ο κόσμος υποφέρει και αν τα δούνε μπροστά τους όλοι. Κάπως έτσι, όλοι οι παραπάνω, άνεργοι, τρίτεκνοι, πολύτεκνοι και ανάπηροι, θα χάσουν την έκπτωση που είναι από 50 έως και 100% και θα πληρώσουν τον ένφια ως έχοντες.
Στα 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ ανέρχεται ο φορολογαριασμός για τις επιχειρήσεις μέχρι το τέλος του έτους. Συνολικά, 5 νέα χαράτσια για τον επιχειρηματικό κόσμο έρχονται να προστεθούν στα βάρη που ούτως ή άλλως καλούνται να αντιμετωπίσουν με την χαριστική βολή να έρχεται και μέσω της αύξησης του ένφια. Ανάπτυξη χωρίς επιχειρήσεις θέλει να επιτύχει η κυβέρνηση στο διάστημα που υπολείπεται μέχρι το τέλος του χρόνου. Πώς αλλιώς εξηγείται το γεγονός ότι από τη μία το οικονομικό επιτελείο θέλει να εξασφαλίσει θετικό ρυθμό ανάπτυξης τουλάχιστον 0,7% στο δεύτερο εξάμηνο προκειμένου η χώρα να κλείσει εντός των προβλέψεων, ενώ από την άλλη θέλει να εισπράξει περισσότερα από 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ αποκλειστικά από τον επιχειρηματικό κόσμο της χώρας και αποκλειστικά από φόρους. Περιμένει μεγάλη φοροεπιδρομή τώρα το φθινόπωρο. Το μπαράζ των φορολογικών επιθέσεων που υπέστησαν φέτος οι επιχειρήσεις δεν έχει προηγούμενο, καθώς τα χαράτσια έπεφταν βροχή. Επί των κερδών του 15 επιβλήθη συντελεστής 29% αντί 26% που ήταν ο συντελεστής για τα κέρδη του 14. Μόνο από αυτήν την αλλαγή ο φόρος αυξήθηκε πάνω από 10% συγκριτικά με πέρυσι για τις εταιρείες που εμφάνισαν τον ίδιο όγκο κερδών. Γιατί η πραγματικότητα είναι ότι οι επιχειρήσεις και οι πολίτες και να θέλουν δεν μπορούν να πληρώσουν άλλους φόρους. Επίσης, περισσότερη ήταν και η προκαταβολή φόρου της επόμενης χρονιάς καθώς αποτελεί συνάρτηση του φόρου. Δεδομένου μάλιστα ότι αυξήθηκε ο φόρος, αυξήθηκε και η προκαταβολή για την επόμενη χρονιά, η οποία και υπολογίζεται από πέρυσι ήδη με συντελεστή 100%. Παράλληλα, αυξήθηκε ο συντελεστής υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών ήδη από τον Ιούνιο κατά μισή ποσοστιαία μονάδα. Είναι μια γάγραινα στην επιχειρηματικότητα, μια γάγραινα που αντί να ωθήσουμε την επιχειρηματικότητα και να πάμε την επιχειρηματικότητα ένα βήμα μπροστά, δυστυχώς η επιχειρηματικότητα χάνει βήματα μέρα με τη μέρα και ένα από αυτά τα βήματα είναι τα ασφαλιστικά ταμεία. Σε ό,τι αφορά τους μετόχους των κερδοφόρων εταιρείων, έσπευσαν να διανύμουν φέτος μερίσμα για να προλάβουν την αύξηση του συντελεστή από το 10 στο 15, ενώ το πέμπτο και τελευταίο χτύπημα ήρθε με τα εκαθαριστικά του ένφια, καθώς οι εταιρείες είναι οι μεγάλες χαμένες της φετινής χρονιάς, καθώς θα πρέπει να πληρώσουν περίπου 0,5 δισεκατομμύριο ευρώ, δηλαδή τουλάχιστον 15% περισσότερα σε σχέση με πέρυσι. Επιβάρυνση θα έχουν φέτος και επιχειρήσεις οι οποίες ήδη χρησιμοποιούν τα κίνητά τους, τα μέσα παραγωγής τους δηλαδή, από φέτος θα φορολογηθούν. Το ερώτημα πάντως είναι να ποια επιχείρηση θα προχωρήσει σε πρόσληψη όταν έχει να αντιμετωπίσει ένφια, φόρο εισοδήματος, ασφαλιστικές εισφορές. Ποια επιχείρηση θα κάνει επενδύσεις όταν γνωρίζει ότι μπροστά της έχει φορολογικά βάρη. Μόνο τον Ιούλιο οι εταιρείες κατέβαλαν 775 εκατομμύρια ευρώ στην εφορία. Συνολικά πάντως ο λογαριασμός αναμένεται μέχρι το τέλος του έτους να ξεπεράσει τα 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Διαρκώς λοιπόν δυσάρεστα νέα, κυρία Χάσο, ό,τι αφορά την αναθέρμανση της οικονομίας. Μένει να δούμε πώς θα ανταπεξέλθουν επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Πάμε ωστόσο να κάνουμε μια μικρή παρένθεση και να περάσουμε σε ένα ζήτημα που καίει χρόνια τώρα την Πελοπόννησο και καίει και τους Δήμους. Υπάρχουν όμως εξελίξεις, μια και έχουμε αύριο την συνεδρία στο φορέα διαχείρισης στερεών αποβλήτων γύρω από τη διαχείριση των απορριμμάτων. Μαζί μας είναι ο συνάδελφος ο Κώστας Τσερτζούλιας. Καλησπέρα, Κώστα. Καλησπέρα, Θέμη. Δεν θα σου πω ούτε εγώ ευχάριστα. Δεν θα σου πω και τα δυσάρεστα, βέβαια, που ακούμε στο οικονομικό κομμάτι. Είμαστε κάπου στη μέση ακόμα, στο κομμάτι της διαχείρισης των απορριμμάτων. Τέλος πάντων, αύριο συνέρχεται μάλλον η Γενική Συνέλευση του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της Πελοποννήσου. Πριν την έναρξη της συζήτησης, καθώς αύριο αναμένεται και η εκλογή νέου Προέδρου, θα σου πω σε λίγο τι συμβαίνει με αυτό. Να σημειώσουμε υπάρχει... ότι είναι ακέφαλος ο φόρος. Είναι ακέφαλος, έχει υπάρξει παρέντηση του κ. Ανδρικόπουλου, μία σειρά ζητημάτων, τα έχουμε αναφέρει και πάλι. Υπάρχουν διεργασίες για να το κλείσουμε και το κομμάτι με την Προεδρία, οι οποίες γίνονται ακόμα και τώρα και προφανώς θα συνεχίσουν και αύριο για το ποιος δήμαρχος θα κάτσει στην ηλεκτρική καρέκλα του φορέα. Γιατί για ηλεκτρική καρέκλα πρόκειται με δεδομένο ότι ακόμα δεν έχει εξευρεθεί η οριστική λύση. Στην κατεύθυνση αυτή μένει να δούμε πώς θα το αντιμετωπίσουν το όλο ζήτημα οι δήμαρχοι της Πελοποννήσου. Τώρα, πριν μπουν στην διαδικασία για την εκλογή νέου Προέδρου, θα τεθεί ένα άλλο ζήτημα. Και θα πρόκειται για ένα ζήτημα που αφορά μια εξώδικη δήλωση που έχει σαλεί προς την Εκτελεστική Επιτροπή του Φορέα από τους Δήμους Άργους Μυκηνών, Βόρειας Κινουρίας, Σπάρτης, Κορίνθου και της Τρίπολης. Και τώρα, τι γίνεται με αυτό το εξώδικο και τι ενδέχεται να μπλοκάρει ή όχι. Έχει υπάρξει ένα λάθος
παράληψη, λάθος, θα δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί, θα τα εξηγήσουν αύριο οι δήμαρχοι, με το κείμενο της ομόφωνης απόφασης που τελικώς συντάχθηκε και απεστάλλει στις αρμόδιες υπηρεσίες. Η απόφαση που είχαν λάβει οι δήμαρχοι, θυμόμαστε όλοι ομόφωνα και τους πανηγυρισμούς και όλα αυτά, η απόφαση αυτή άλλα είχαν πει μέσα, άλλα τελικώς εγγράφησαν και απεστάλλησαν στις αρμόδιες υπηρεσίες. Και στην κατεύθυνση αυτή, προκειμένου να υπάρξει και διασφάλιση της όλης κατάστασης, έχει σταλεί το εξώδικο. Να σου πω, γιατί επικοινωνήσαμε με τον Δήμαρχο Αργούς Μικρινών και πρόεδρο της Πελοποννήσου για να μας εξηγήσει τι ακριβώς έχει συμβεί με το όλο ζήτημα. Και ο Καμπόσος μας ανέφερε ότι ουδε μία μορφή δεν αποδίδεται στους συναδέλφους της Εκτελεστικής Επιτροπής, δεν έχει να κάνει με αυτοδιοικητικούς, όπως μας είπε. Αυτό το ζήτημα αφορά τον γραμματέα, ο οποίος παρέλειψε είτε εσκεμμένα είτε από λάθος, σου διαβάζω ακριβώς ότι μας έχει μεταφέρει, τμήμα της ομόφωνης απόφασης που είχε πάρθει. Και για τον λόγο αυτό, πριν την έναρξη της συνεδρίασης, θα τεθεί το συγκεκριμένο ζήτημα. Κατά τα άλλα, στο ρεζουμέ, όπως έχουμε μάθει να λέμε, τις όλες υπόθεσεις με τα απορρίμματα. Ένα μήνα περίπου θα περιμένουμε ακόμα, σε καλές εκτιμήσεις, για να δούμε το πού θα καταλήξει όλη αυτή η υπόθεση με τον αναθεωρημένο ΠΕΣΔΑ. Και το πού τελικώς θα κινηθεί, από προς ποια πλευρά θα κινηθεί η κυβέρνηση για να ακολουθηθεί η όποια λύση. Ο χρόνος πιέζει, υπάρχουν συγκεκριμένα πράγματα τα οποία πρέπει να δρομολογηθούν. Μέχρι στιγμής απλά βρισκόμαστε στο στάδιο της αναμονής. Μάλιστα. Όταν και εφόσον θα το δούμε. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τις καθυστερήσεις γύρω από την επίλυση του προβλήματος με διαχείριση των απορριμμάτων, Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε. Σημαντικές είναι μειώσεις που είδανε συνταξιούχοι που λαμβάνουν επικουρικές συντάξεις, καθώς σε κάποιες περιπτώσεις αυτή έφτασε και το 50%. Από την πλευρά τους, οι άνθρωποι της τρίτης ηλικίας επισημαίνουν ότι δεν μπορούν με τα χρήματα που λαμβάνουν να τα βγάλουν πέρα. Οι περικοπές στις συντάξεις μέσω των επικουρικών ταμείων φτάνουν έως και 50% και πολλοί συνταξιούχοι είδαν έως και 80 ευρώ λιγότερα στον τραπεζικό τους λογαριασμό. Έχουμε συνηθίσει. Οι επικουρικές όπως πάνε θα τελειώσουν. Πάνε υπερπίστευση και πατρίδες. Ναι. Μεγάλες μειώσεις. Είναι όντως κουτσουρεμένες. Όχι μόνο οι επικουρικές, το μετοχικό, η κύρια σύνταξη, τα πάντα. Μας έχουν εξαντλήσει οικονομικά. Δεν μπορούμε να κυκλοφορήσουμε. Και είδα τη σύνταξη πολύ κάτω, το επικουρικό ταμείο. Και όχι μόνο. Το ταμείο πρόνοιας, το μετοχικό δηλαδή, το παίρνουμε, πρώτα μας το είχαν κάθε μήνα, και τώρα μας το έχουν βάλει κάθε τρίμηνο. Και εκείνο 70 ευρώ το μήνα. Και παίρναμε 150. Το μετοχικό ταμείο, το δικό μου, την προηγούμενη φορά με όθηκε 50%. 50%. Παρακάτω ψηλά, δηλαδή αν είναι 49-48 κάπου εκεί. Τώρα δεν ξέρω σήμερα πόσο μειώθηκε. Το επικουρικό για το προηγούμενο ήταν το μετοχικό ταμείο που λίγο είναι υπαλλήλο. Μου είδα το άντρο με 100 ευρώ κάτω. Ακριβώς. Την ώρα που μειώνονται οι συντάξεις, παράλληλα μειώνεται και η αγοραστική δύναμη των πολιτών, αφού δεν είναι λίγα τα νοικοκυριά που τα βγάζουν πέρα με τα λεφτά που παίρνει κάποιο μέλος από σύνταξη. Τα δύο παιδιά είναι άναργα. Και εκ των πραγμάτων τα βοηθάτε με τα τη βοηθάμε σύνταξη. Οικονομικά και εμείς. Αλλιώς δεν είχε τι να γίνει. Βοηθάμε και εμείς, ας πούμε, αν και τα παιδιά μου λίγο πολύ έχουν κάποιες δουλειές δικές τους. Αλλά μέχρι εδώ, γιατί από εδώ και στο εξής δεν υπάρχει περίπτωση. Στο αγροτικό τομέα, τώρα με τη σηκοπαραγωγή να βαίνει μειούμενη χρόνο με το χρόνο, επιτακτική εκκρίνεται η ανάγκη για τη δημιουργία νέων σικαιώνων. Στο ζήτημα αυτό εστίασε και ο πρόεδρος της ΣΥΚΙΣ. Μπορεί τα δεδομένα για το ΣΥΚΟ να μοιάζουν θετικά τα τελευταία χρόνια, ωστόσο εκείνο που προβληματίζει έχει να κάνει με το γεγονός της έλλειψης καλλιεργητικής δυναμικής. Οι νέοι σικαιώνες κρίνονται κάτι παραπάνω από απαραίτητη, θα έλεγε κανείς, και προς αυτή την κατεύθυνση σημαντικό είναι να υπάρξει ένα πρόγραμμα στήριξης από την πλευρά του αρμοδίου Υπουργείου. Σίγουρα, γιατί δεν μπορεί ο παρακανένας παραγωγός να εγκριζώσει τις σικές του ή κελιές ακόμη για να φυτέψει σικές για να απολαύσει μετά από 5-10 χρόνια. Τα στρέμματα, όπως γνωρίζετε, είναι πολύ λίγα, άρα δεν μπορεί κανείς να κάνει αυτή την εργασία από μόνος του. Πρέπει να επιδοτηθεί από ένα πρόγραμμα μέσα από το ΕΣΠΑ,
από οποιοδήποτε πρόγραμμα για να μπορέσουν να ανανεωθούν οι σχοιώνες. Γιατί σε λίγα χρόνια θα έχει χαθεί αυτή η καλλιέργεια από την Νότιο Πελοπόννησο. Για ένα προϊόν που είναι κατεξοχήν προϊόν της Νότιας Πελοποννήσου, ο κ. Παπαγεωργίου σημειώνει πως χτυπά καμπανάκι κινδύνου σε ό,τι αφορά την παραγωγική δυναμική. Προς αυτή την κατεύθυνση της στήριξης των παραγωγών για τη δημιουργία νέων σικαιώνων θα υπάρξει την επόμενη εβδομάδα ενημέρωση και συνάντηση στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Άμα δείτε και η Λακωνία και η Αρκαδία κάθε χρόνο έχουν πολύ χαμηλή παραγωγή και είναι πολλά δέντρα και εδώ στη Μεσσηνία, άμα κάνετε ρεπορτάζ και βγείτε έξω να δείτε τις σικές σε τι κατάσταση είναι, με το ζόρι τις κρατάνε, μέσα σε λεώνες είναι και οι περισσότεροι είναι μικροπαραγωγή. Και γι' αυτό όταν έχουμε ζημίες βλέπετε ότι η παραγωγή σε περιοχές που είναι μικροπαραγωγή είναι πολύ χαμηλή. Άρα αυτοί οι σικαιώνες, αυτή η παραγωγή θα τις διώξουν κάποια στιγμή και θα μείνουν πολύ ελάχιστες. Και στη διεθνή αγορά ίσως να μας υπολογίζει κανείς. Ήδη εγώ έχω κλείσει ένα ραντεβού την επόμενη εβδομάδα στο Υπουργείο Γεωργίας με τον αναπληρωτή υπουργό να συζητήσουμε τα προβλήματα αυτά και να δούμε πόσο μπορούμε και αν μπορέσουμε να το προωθήσουμε και στηρίξει η πολιτεία αυτή την προσπάθεια που κάνουμε. Στον χώρο της παιδείας συνεχίζουμε και περνάμε στα όσα δρομολογούνται για τη νέα περίοδο στο Δημόσιο ΙΕΚ της Καλαμάτας. Η περίοδος των εγγραφών ξεκίνησε με 8 νέες ειδικότητες να λειτουργούν και να καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα σε διάφορους τομείς. Με 8 νέες και ελκυστικές ειδικότητες υποδέχεται το πρώτο εξάμεινο κατάρτισης για το 2016 το Δημόσιο ΙΕΚ της Καλαμάτας. Στο Δημόσιο ΙΕΚ Καλαμάτας θα λειτουργήσουν για το πρώτο εξάμεινο, για το καινούριο εξάμεινο σπουδών το χειμερινό του 2016, οι εξής ειδικότητες. 8 είναι οι ειδικότητες αυτές. Τεχνικός τουριστικών μονάδων και επιχειρήσεων φιλοξενίας, βοηθός βρεφονιπιοκόμων, τεχνικός κομμωτικής τέχνης, γραφιστική εντύπου και ηλεκτρονικών μέσων, στέλεχος μηχανογραφημένου λογιστηρίου φοροτεχνικού γραφείου, τεχνικός ηλεκτρονικών υπολογιστών, τεχνικός φαρμάκων καλλιντικών και παρεμφερών προϊόντων και βοηθός ιατρικών εργαστηρίων. Αυτές είναι οι 8 ειδικότητες που δόθηκαν την Παρασκευή από το Υπουργείο Παιδείας, από τη Γενική Γραμματεία Διαβίου Μάθησης. Τώρα, οι ηλεκτρονικές αιτήσεις, γιατί οι αιτήσεις πρέπει να αναφέρουμε ότι γίνονται ηλεκτρονικά, ξεκινά η υποβολή τους στο σύνδεσμο του Υπουργείου Παιδείας, τον οποίο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να μπουν στην ιστοσελίδα του ΙΕ Καλαμάτας, στον συγκεκριμένο σύνδεσμο και να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους από τις 2 το μεσημέρι σήμερα, Δευτέρα, 5 Σεπτεμβρίου, έως και την ερχόμενη Δευτέρα στις 2 η ώρα. Στις 12 Σεπτεμβρίου. Δεν θα δοθεί παράταση, οπότε οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά, συμπληρώνοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία που αναφέρονται στην ηλεκτρονική σελίδα. Οι ειδικότητες απευθύνονται σε κατόχους απολυτερίων όλων των τύπων ηλικίων. Θα πρέπει να σημειωθεί παράλληλα πως για το τρίτο εξάμεινο κατάρτισης συνεχίζει η λειτουργία 9 ειδικοτήτων. Στόχος, όπως επισημαίνεται, είναι με την κατάρτιση των σπουδαστών να υπάρξει έστω το δυνατόν άμεση απορρόφησή τους στην αγορά εργασίας. Στόχος είναι αυτός οι ειδικότητες, οι περισσότερες αυτές να βοηθήσουν τους συγκεκριμένους σπουδαστές με την ολοκλήρωση των σπουδών τους να μπορέσουν να βρουν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα μια θέση στην αγορά εργασίας. Έναρξη σήμερα για τις εγγραφές στις καλλιτεχνικές σχολές της κοινοφιλούς επιχείρησης Φάρης του Δήμου Καλαμάτας. Μάλιστα, για τη φετινή περίοδο ανακοινώθηκαν μειώσεις στα δίδακτρα και εκπτώσεις για αρκετές κατηγορίες πολιτών. Μεγαλύτερες εκπτώσεις στα δίδακτρα αδύναμων ομάδων αλλά και μειωμένες τιμές σε προκατρακτικά ή νηπιακά παιδικά τμήματα σε ό,τι αφορά το Δημοτικό Οδείο Καλαμάτας, στο Εικοστικό Εργαστήρι και την Σχολή Χορού, αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο της Φάρης. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική περίοδο ξεκινούν την Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου. Τα καινούργια τα οποία έρχονται σε σχέση με πέρυσι όσον αφορά των διδάκτρων είναι τα εξής. Θα υπάρχει έκπτωση 10% σε όσους καταβάλουν τα δίδακτρα όλα, ολόκληρο το ποσό, μέσα στο Σεπτέμβριο. Από 5 που ήταν η έκπτωση γίνεται 10%. Όσον αφορά τα άτομα με ειδικές ανάγκες, υπήρχε μία έκπτωση 50% και με εισόδημα μέχρι 30.000 ευρώ. Εδώ γίνεται μία διαβάθμιση από 50% αναπηρία έως από 67% αναπηρία έως 80% και εισοδήματα μέχρι 30.000 ευρώ η έκπτωση είναι 50% και για αναπηρία από 80% και πάνω η έκπτωση είναι 100%. Δηλαδή πλήρη απαλλαγή.
Όσον αφορά τους πολυτεκνούς, για κάθε παιδί πολυτεκνής οικογένειας, η έκπτωση ήταν 20% και με εισόδημα μέχρι 20.000 ευρώ. Η πρόταση είναι η έκπτωση να γίνει 50% και με εισόδημα μέχρι 25.000 ευρώ. Δηλαδή και η έκπτωση αυξάνεται και περισσότεροι θα μπορούν να επαχθούν στη συγκεκριμένη έκπτωση. Για τις μονογονικές οικογένειες η έκπτωση ήταν 20% με εισόδημα μέχρι 15.000 ευρώ. Διατηρείται το ίδιο. Για τους τρίτεκνους η έκπτωση ήταν 15% και με εισόδημα μέχρι 17.000 ευρώ. Γίνεται 30% και με εισόδημα 20.000 ευρώ. Για κάθε παιδί απόρριση οικογένειας με την προσκόμιση σχετικού αποδεικτικού εγγράφου από την πρόνοια θα έχουμε πλήρη απαλλαγή από τα δεύτερα. Πλήρη απαλλαγή, δεν υπήρχε συγκεκριμένη ρύθμιση. Διατηρείται η έκπτωση λόγω αδελφού 5 ευρώ και η έκπτωση 5 και 10% ανάλογα με τα μαθήματα ή τα όργανα τα οποία διδάσκονταν το κάθε παιδί σε σχολή. Αυτή η έκπτωση διατηρείται. Θέλω να πω ότι με τις εκπτώσεις αυτές αφενός γίνεται ένας εξορθολογισμός, διότι είμαστε, αν όχι επακριβώς, σχεδόν στο ίδιο μήκος σχήματος με τις εκπτώσεις που υπάρχουν στην ΔΕΙΑΚ και στα δημοτικά τέλη. Και δεύτερον, αυτό το οποίο θέλουμε με τις εκπτώσεις αυτές είναι να ενισχύσουμε τις συγκεκριμένες κατηγορίες προσώπων, τις συγκεκριμένες οικογένειες, οι οποίες σαφώς αντιμετωπίζουν περισσότερα ζητήματα στην εποχή της κρίσης από ότι μια απλή περίπτωση. Άρα έχουν και μια κοινωνική διάσταση οι συγκεκριμένες εκπτώσεις. Κοινωνική διάσταση και συγκεκριμένο μήνυμα έχει και η πρόταση των διδάκτρων όσον αφορά τις μικρές ηλικίες. Μιλάω για τα νήπια και τα προνήπια. Εδώ κάνουμε μειώσεις. Όλα τα υπόλοιπα δίδακτρα που δεν αναφέρω μένουν σταθερά. Ο τουριστικός οδηγός που δημιούργησε ο Δήμος Τρεφιλίας θα αποτελέσει ένα εργαλείο προκειμένου να προβληθεί η περιοχή. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Παναγιώτη Κατσίβελα, μέσα από τον οδηγό αυτό, ο επισκέπτης της Τρεφιλίας θα μπορεί να γνωρίζει την ιστορία, τον πολιτισμό και την παράδοση της κάθε περιοχής. Παρελήφθη από το Δημοτικό Συμβούλιο της Τρεφιλίας ο τουριστικός οδηγός. Πρόκειται για έναν οδηγό, ο οποίος σε 217 σελίδες, με πολλές φωτογραφίες και πληροφορίες, αλλά και κείμενα γραμμένα σε ελληνικά και αγγλικά, δίνει την δυνατότητα σε επισκέπτες να μάθουν για την περιοχή, να περιπλανηθούν και να γνωρίσουν την Τρεφιλία. Όπως μάλιστα σημειώθηκε, οι πτυχές της Τρεφιλίας είναι ανεξάντλητες, καθώς πρόκειται για ένα ονειρικό σταυροδρόμι της φύσης, του πολιτισμού και της παράδοσης. Πολύ καλή δουλειά, βεβαίως χρειάζεται μερικές διορθώσεις ακόμα. Φέτος μπορούσαμε για να μην ξεπεράσουμε τα όρια της δαπάνης και να μην πάμε σε κατάρτιση να εκδώσουμε 3.000 τεύχη. Αυτό προτιθέμεθα να το διαθέσουμε εκτός προς την κεντρική κυβέρνηση στα υπουργεία, να πάει προς τις πρεσβείες, να πηγαίνει να δωρηθεί στους διαμορφωτές γνώμης όσον αφορά τον τουρισμό. Θα παρουσιαστεί επίσημα στο πρώτο φόρουμ τουριστικού τουρισμού, στο δεύτερο φόρουμ τουρισμού του Δήμου. Θα είναι ένα εργαλείο το οποίο θα το διαχειριστούμε ως προς την προβολή. Με πολύ ενδιαφέρον περιμένουμε τις αποφάσεις για την τροποποίηση του Καλλικράτη όσο τις οικονομικές διαδικασίες και θα κάνει πάρα πολύ ενδιαφέρον να μπορεί ο Δήμος να εμπορευτεί αυτό το προϊόν με την έννοια όχι του κέρδους αλλά της ανατροφοδότησης και αναχρηματοδότησης του τουριστικού οδηγού. Για την καινούργια χρονιά θα προβλέψουμε να συμπληρωθεί η έκδοση και προτιθέμεθα να κάνουμε κεντρικές εκδηλώσεις τόσο στην Αθήνα όσο στη Θεσσαλονίκη και στην Πάτρα, αλλά και όπου αποφασίσουμε σαν Δημοτικό Συμβούλιο να συμμετέχουμε σε εκθέσεις της τουρισμού. Και βεβαίως θα πρέπει κάποια στιγμή και θα λυθεί το θέμα ότι θα πρέπει να βοηθηθούν και οι τουριστικές μονάδες όπως και αυτοί να μπορούν να το χρησιμοποιήσουν αν θέλετε σε μια βοήθεια και χωρίς μια χορηγία του Δήμου, αλλά θα είναι θέματα τα οποία θα τα αντιμετωπίσουμε σε ένα επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Πάμε τώρα σε νέα από την Αργολίδα και τις ραγδαίες εξελίξεις που υπάρχουν ουσιαστικά στην παράταξη του Δημάρχου Ναυπλίων. Να καλησπέρισουμε στην άκρη της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας συνάδελφο την Κατερίνα Κουρτέλη. Καλησπέρα, Κατερίνα. Καλησπέρα, Θέμη. Τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί φαίνεται ότι τα πράγματα αυτοδιοικητικά έχουν παρουσιάσει μια αναταραχή τουλάχιστον στην περιοχή του Ναυπλίου. Νωρίς θα λέγαμε, Θέμη, πραγματικά πολύ νωρίς, γιατί οι αυτοδιοικητικές εκλογές ακόμα είναι σε βάθος χρόνου.
Ωστόσο, εδώ άρχισαν οι αναταράξεις και μάλιστα είναι σοβαρές αναταράξεις, θα λέγαμε. Δεδομένου ότι την απόφαση του Δημάρχου Ναυπλιών, του Δημήτρη Κοστούρου, την οποία αναφέραμε και σε προηγούμενα δελτία μας, της Πέμπτης, να θέσει υποπαραίτηση δύο δημοτικούς συμβούλους, τον κύριο Ανδριανό Δήμα και τον κύριο Γιάννη Τζαρίμα, οι οποίοι ήταν και οι πρώτοι σε ψήφους, θα λέγαμε. Δηλαδή, ο Δήμας έχει φέρει 2.187 ψήφους και ο Τζαρίμα 1.605. Έφερε και νέες εξελίξεις. Να πούμε λοιπόν ότι είχαμε απάντηση σήμερα, γραπτή βέβαια από τον κύριο Δήμα και τον κύριο Τζαρίμα, σχετικά με τον εξαναγκασμό του σε παρέτηση, με την παρέτηση τέλος πάντων, με τη διαγραφή τους μάλλον από τον συνδυασμό του Δημήτρη του Κοστούρου. Και αναφέρονται και λένε ότι 25 είναι αυτά έτη, λέει ο κύριος Δήμας. Δεν υπονόμευσα ποτέ καμία παράταξη, ήμουν πάντα στο πλευρό της Δημοτικής Αρχής και θεωρεί άδικη την απόφαση της διαγραφής του από την πλευρά του Δημάρχου. Ζητάει όμως ο Δήμαρχος να αναφερθεί στην φημολογία την οποία είπε, ότι διέσπηραν δηλαδή οι δύο Δημοτικοί Σύμβουλοι, ότι διέσπηραν φήμες και διαρροές οι οποίες είχαν στόχο να βλάψουν το κύρος της παράταξης. Καλεί λοιπόν ο κύριος Δήμας, τον Δήμαρχο όπως και ο κύριος Τζαρίμας, να αναφερθεί σε αυτές τις φήμες, τις οποίες ανέφερε στην παράταξη η οποία συνεδρίασε και μάλιστα ψηφίστηκε και η διαγραφή τους από τους Δημοτικούς Συμβούλους πλην ενός, και διαφορετικά σε άλλη περίπτωση θα αναγκαστεί ο ίδιος να αναφερθεί σε αυτά τα οποία ελέγχθησαν μέσα στην συνεδρίαση της παράταξης. Τον καλεί λοιπόν και ο κύριος Τζαρίμας και ο κύριος Δήμας, γιατί από εκείνου την ίδια μέρα διαγράφησαν, να αναφερθεί ο Δήμαρχος σε τι εννοεί για τη φημολογία η οποία λέει ότι διέδιδαν και διέσπηραν εις βάρος της παράταξης. Μάλιστα. Και να πούμε λοιπόν ότι σήμερα είχαμε και άλλη εξέλιξη. Ο Δημοτικός Σύμβουλος και Αντιδήμαρχος αυτή τη φορά, ο κύριος Μπουζαλάς, με δήλωσή του ανεξαρτοποιήθηκε από τον συνδυασμό και κατέθεσε την παραίτησή του βέβαια από τη θέση του Αντιδημάρχου. Κατερίνα, αν υπάρχει αντίδραση από πλευρά του Δημάρχου σχετικά για αυτές τις ράγδαιες εξέλιξεις. Ακόμα δεν έχουμε αντίδραση του Δημάρχου, δεν μίλησε σήμερα για κάτι. Μάλιστα απάντησε με έργο το οποίο κάνει για να βοηθήσει και τα όμβρια ύδατα την πόλη. Όμως ήταν πολύ πρόσφατη η παρέτηση του Αντιδημάρχου του κ. Μπουζαλά, δεδομένου ότι το μεσημέρι μόλις την ανακοίνωσε, και άρα περιμένουμε τις επόμενες μέρες να έχουμε βέβαια και τις απαντήσεις του Δημάρχου σχετικά με το θέμα αυτό, ο οποίος φαίνεται αποφασισμένος να καθαρίσει το τοπίο, ένα τοπίο που οι δημοτικοί του σύμβουλοι δεν γνωρίζουν τι εννοεί η κάθαρψη και ποιες είναι οι φήμες και όλα αυτά τα οποία έχουν δημιουργήσει αυτή την κατάσταση στην παράταση και φυσικά στο Δήμο κατ' επέκταση. Περνάμε τώρα στον χώρο της εκπαίδευσης, γιατί τη Δευτέρα ξεκινούν τα σχολεία, όμως ξεκινούν και με κινητοποιήσεις. Δυστυχώς έτσι έχουν τα πράγματα. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΕΛΜΕ Αργολίδας, τον κύριο Ντέμο, μας ανέφερε λοιπόν ότι στις 12 του μηνός χτυπάει το κουδούνι, το πρώτο κουδούνι της φετινής σχολικής χρονιάς. Ωστόσο, στις 15 του μήνα πανελλαδικά έχει αποφασιστεί κινητοποίηση εκ μέρους των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Θεωρούν ότι με τις εξαγγελίες του κυρίου Φίλη ότι υποβαθμίζονται το σχολείο γενικότερα, τα νηπιαγωγεία ιδιαίτερα με τις μεταβολές που έχουν έρθει, και έτσι λιγότεροι θα είναι οι αναπληρωτές, άρα μεγαλύτερη η ανεργία στους συναδέλφους τους, και η απόλυτη τήρηση του μνημονίου από πλευράς κυβέρνησης. Για όλους αυτούς τους λόγους λοιπόν οι δάσκαλοι έχουν εξαγγείλει στις 15 του μήνα απεργία. Φυσικά είπαν ότι σε ερώτησή μας αν οι γονείς θα μπορούν να δεχτούν να είναι στο πλάι τους σε περίπτωση που κάνουν απεργία με το άνοιγμα των σχολείων, είπαν ότι θα φτιάξουν και σχετική επιστολή την οποία θα διανύμουν στους γονείς για να καταλάβουν και εκείνοι τους λόγους για τους οποίους δεν αφήνουν να περάσει ο χρόνος και υποβαθμιζόμενο το σχολείο, και γι' αυτό θα προβούν σε κινητοποιήσεις. Αυτή ήταν η δήλωσή του. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε τις εξελίξεις. Με το άνοιγμα πάντως των σχολείων, σίγουρα θα έχουμε και θέματα στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, Θέμη. Και κλείνουμε ουσιαστικά με μια εκδήλωση που έχει καθιερωθεί εδώ και πολλά χρόνια στην περιοχή, στην Νέα Κύο.
Ναι, είναι γεγονός ότι εδώ και 30 χρόνια, μπορούμε να πούμε, γίνεται ένας διαγωνισμός, ένα τουρνουά, αν θέλεις, φίλων του τάβλη, όσων παίζουν τάβλη, και μάλιστα υπάρχουν και αρκετά έπαθλα. Να πούμε ότι είναι πραγματικά όμορφη εικόνα να παρακολουθεί κανείς τραπέζια γεμάτα με ταυλαδόρους, που να ανταλλάσσουν βέβαια και χωρατολογήματα μεταξύ τους, αλλά και να παίζουν τάβλη με σκληρά χτυπήματα. Έτσι λοιπόν, το 22ο τουρνουά τάβλη διοργανώθηκε και φέτος στην Κίο από το Σύλλογο Φίλων Τάβλη πλέον, ενώ παλαιότερα ήταν διαφορετικός ο διοργανωτής, και μάλιστα είχε και έπαθλα, 50 παίκτες να πούμε ότι έλαβαν μέρος, όχι μόνο από την περιοχή μας αλλά και από την Αθήνα, και τα έπαθλα ήταν 300 ευρώ για τον πρώτο, 150 ευρώ για τον δεύτερο, ένα τραπέζι και ένα δώρο για τον τρίτο, και για τον τέταρτο 50 ευρώ. Άρα λοιπόν διαγωνίζονται όχι μόνο για το τάβλη ως άθλημα, αλλά έχουν βέβαια και χρηματικό έπαθλο, το οποίο βέβαια είναι ενδεικτικό για την όλη διοργάνωση. Κατερίνα, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Και εμείς από την Αργολίδα να περάσουμε στη Λακωνία και να καλησπέρισουμε τον συνάδελφο τον Λία Μπόνο. Μας πει τώρα για μια περίεργη υπόθεση με ένα τουρκικό πλοίο που προσάραξε εκεί στην περιοχή. Καλησπέρα, Ηλία. Καλησπέρα, Θέμη. Τι ακριβώς συνέβη? Ένα μεγάλο εμπορικό πλοίο προσάραξε ξημερώματα Κυριακής για άγνωστη αιτία στα βράχια ανοιχτά του όρμου των Βατίκων. Mm-hmm. Στον οικισμό του προφήτη Ηλία, στον Άγιο Νικόλαο, ανάμεσα στο ακροτήριο Μαλέας και την Νεάπολη. Πρόκειται για το πλοίο Safed Bey με σημεία Τουρκίας. Κατά την προσάραξη στη βραχώδη αυτή προκάλεσε τόσο μεγάλο θόρυβο, αφού παρέσυρε και ξεκόλλησε βράχος από το βυθό, που έβγαλε τους κατοίκους του χωριού έξω από τα σπίτια τους, αφού στην ουσία έφτασε λίγα μέτρα από τις αυλές τους. Να πούμε ότι ενημερώθηκε το Λιμεναρχείο της Νεάπολης, έφτασε στο σημείο για την παροχή συνδρομής με περιπολικό σκάφος, ενώ έπλεξε και ρημουλκό εκεί, το ρημουλκό Παντάνασα. Mm-hmm. Άμεσα τοποθετήθηκε προστατευτικό φράγμα για να προστατεύσει από τυχόν διαρροή καυσίμων ή λιπαντικών. Έσπευσε επίσης και η Εταιρεία Προστασίας του Θαλασσίου Περιβάλλοντος, που είναι συμβεβλημένη με το Δήμο Μονεμβάσιας. Να πούμε ότι το πλοίο ήταν έμφορτο, εκτελούσε το δρομολόγιο από Τεργέστη της Ιταλίας προς το λιμένα Τσεσμέ της Τουρκίας, με 22 μέλη στο πλήρωμα και 4 επιβάτες, όλοι αλλοδαποί. Από το περιστατικό δεν υπήρξε τραυματισμός, δεν διαπιστώθηκε θαλάσσια ρήπανση. Και το Λιμεναρχείο Νεάπολης διενεργεί προανάκριση, ενώ έχει απαγορευτεί βέβαια ο πόπλος του πλοίου για ευνόητους λόγους. Να πούμε ότι θέλει ότι το γεγονός αυτό, το περιστατικό, έρχεται να επιβεβαιώσει ότι είναι ανεξέλεγκτη η πλεύση πλοίων στον όρμο των Βατίκων. Γεγονός που έχουν καταγγείλει και έχουν αναφέρει πολλές φορές πολίτες της περιοχής. Μάλιστα. Γενικά, συμβαίνουν διάφορα, θα λέει κανείς, νότια της Πελοποννήσου, ανοιχτά θαλάσσια. Πάμε εμείς τώρα στο πολιτικό έτσι, πλαίσιο των θεμάτων και την σύμπνοια ή την ταύτιση απόψεων ουσιαστικά μεταξύ του κ. Μητσοτάκη και του κ. Γρηγοράκου. Όλο και πιο κοντά έρχονται οι κ. Γρηγοράκος και Μητσοτάκης, έως ότου δούμε τελικά, όπως λέει εδώ η κοινή γνώμη, τον πρώην βουλευτή του ΠΑΣΟ, το πρώην γιατί είναι ανεξάρτητος τώρα, mm-hmm. να συνεργάζεται εκλογικά με τη Νέα Δημοκρατία. Η νέα τοποθέτηση του κ. Γρηγοράκου από άρθρο του σε κεντρική εφημερίδα προβληματίζει αρκετούς καθαρόαιμους νεοδημοκράτες στη Λακωνία, γιατί είναι δεξιότερος του δεξιού, θα λέγαμε. Ακούστε τι αναφέρει. Η έξοδος από την κρίση έχει ένα και μοναδικό προαπαιτούμενο. Την υιοθέτηση νέων πολιτικών, νέων ιδεών, νέας κυβέρνησης που θα στηρίζονται σε μια ευρύτερη κοινωνική και πολιτική πλειοψηφία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, λέει ο κ. Γρηγοράκος, ως επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης, μπορεί να προσδώσει πολιτική υπόσταση σε μια μεταρρυθμιστική συμμαχία των δυνάμεων Νέας Δημοκρατίας, ΠΑΣΟΚ και Ποταμιού. Η αναζήτηση καταλήγει κοινών προσεγγίσεων και προτάσεων καθίσταται απαραίτητη για να βγει η Ελλάδα στο φως. Μάλιστα. Και κλείνουμε ουσιαστικά με μια εκδήλωση που είχαμε στην περιοχή και την αναβίωση στιγμών, να το πω έτσι, από την μάχη των Θερμοπυλών. Ακριβώς, μια εκδήλωση που έγινε το Σάββατο στο Θέατρο Σπαντίδου, στο Γεωργίτσι, στους Βόρειους Δήμους, προς τιμήν και σε μνήμη του βασιλιά Λεωνίδα και των 300 Σπαρτιατών μαχητών των Θερμοπυλών. Αρχικά να πούμε στην εκδήλωση αυτή τιμή για την προσφορά του στην ιατρική και στον πολιτισμό ο ιδιοκτήτης και δημιουργός του θεάτρου, ο καθηγητής Δημήτριος Σπαντίδος, καθηγητής μοριακής ιολογίας, και στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε επίδειξη από το εκπαιδευτικό αρχαιοπρεπές οπλητικό άγημα Λεωνίδας με θέμα, όπως είπε, στη μάχη των Θερμοπυλών, με αναπαράσταση της Σπαρτιατικής φάλαγγας,
ενώ παρουσιάστηκε αναλυτικά και ο εξοπλισμός Ελλήνων και Περσών οπλητών. Κατόπιν έγινε μονομαχία μεταξύ δύο πολεμιστών, ενώ τελικά το άγημα χόρεψε και τον Πυρίχιο χορό. Οι θεατές έζησαν μοναδικές στιγμές, την ώρα που στη Σπάρτη πληθαίνουν οι φωνές, Θέμη, για την ανάγκη καθιέρωσης θεσμού για τη μάχη των Θερμοπυλών. Δυστυχώς ο Δήμος διαχρονικά είναι ο μεγάλος απών. Μάλιστα. Ηλία, να σε ευχαριστήσω πολύ. Συνεχίζουμε εμείς. Τον βραβευμένο σεφ Μιχάλη Νουρνόκλου παρουσιάζει απόψε το Γιά μας Γάστρο Μπαρ. Όλα αυτά στο πλαίσιο των γαστρονομικών αναζητήσεων που συνεχίζονται. Ο μήνας γαστρονομίας με θέμα την Ελλάδα και τη Μεσσηνία συνεχίζεται με επιτυχία στο Γιά μας Γάστρο Μπαρ, λίγο πριν κλείσει τα δύο χρόνια λειτουργίας του. Η απόψινή διαφορετική προσέγγιση με υλικά από την τοπική μας κουζίνα φέρει την υπογραφή του Μιχάλη Νουρλόγλου. Είμαι πολύ χαρούμενος σήμερα που είμαι καλεσμένος εδώ στο Γιά μας στην Καλαμάτα. Δύο πολύ καλοί μου φίλοι, ο Στέλιος και ο Γιάννης, με έχουν καλέσει εδώ σήμερα. Προσπαθούμε να κάνουμε ένα μενού το οποίο να βασίζεται σε προϊόντα που μπορούμε να βρούμε σε ακτίνα 20 χιλιόμετρων από εδώ. Το μενού είναι μικρό, σχετικά θέλουμε να είναι λίγο δημιουργικό, αλλά παράλληλα να είναι οικείο. Ξεκινάμε με ένα καλωσόρισμα στην αρχή που είναι ένα τσιπ ντόπιες πατάτας με μια κρέμα γραβιέρας, επίσης από τοπικό παραγωγό. Μετά έχουμε αυγά ελευθέρας βοσκής από την Καλαμάτα με λουκάνικο και πορτοκάλι. Το επόμενο είναι αρνί με λιτζάνα, ντομάτα και γιαούρτι. Και στο γλυκό έχουμε ένα μπαμπά σιροπιασμένο με λεμόνι, κρέμα σιμιγδαλιού και φουντούκι. Ο Μιχάλης Νουρλόγλου έχει εργαστεί εδώ και 13 χρόνια σε πολύ μεγάλα εστιατόρια στην Ελλάδα και κουβαλά πολλές τιμητικές διακρίσεις, ενώ έχει βραβευθεί με χρυσό σκούφο το 2016. Ο ίδιος μας μιλά για την μεσσηνιακή κουζίνα και την προσπάθεια ανάδειξής της. Θεωρώ ότι η μεσσηνιακή κουζίνα είναι από τις πιο πλούσιες που έχουμε στην Ελλάδα, μαζί ίσως με την κρητική και τη μακεδονίτικη. Υπάρχει τεράστιος πλούτος σε προϊόντα, αλλά και σε παραδοσιακές συνταγές. Θεωρώ ότι πρέπει όλο αυτό, θεωρώ ότι έχουμε χρέος όλοι μας, όλο αυτό που έχει χτιστεί τόσα χρόνια πριν, να το πάρουμε και να το πάμε ένα βήμα πιο μπροστά. Σε όλο αυτό βοηθάει η πρωτοβουλία εδώ του ξενοδοχείου και του εστιατορίου, να καλέσει και εμάς, τη νέα γενιά ας πούμε, που προσπαθούμε να δούμε τα πράγματα με διαφορετικό τρόπο και χωρίς να χάνουμε την επαφή μας με την παράδοση, να δείξουμε κάτι καινούριο. Το γευστικό ραντεβού δίνεται απόψε στο Γιά μας Γκάστρο Μπαρ, στο ξενοδοχείο Elite City Resort. Ο Μιχάλης Νουρλόγλου, ένας από τους κορυφαίους σεφ, μας μιλάει ακόμα και για την απογείωση της μαγειρικής τέχνης τα τελευταία χρόνια. Τις τελευταίες δεκαετίες στην Ελλάδα η μαγειρική και γενικά το φαγητό έχει ξεφύγει από τη βάση του «τρώω για να επιβιώσω». Και αρχίζουμε να το ψάχνουμε λίγο παραπάνω, να δούμε κάτι διαφορετικό, να δούμε κάτι πιο δημιουργικό, να δούμε κάτι πιο υγιεινό κτλ. Έχοντας περάσει το στάδιο της μίμησης, προσπαθήσαμε δηλαδή να μιμηθούμε τα ξένα κράτη σε όλες τις νέες τεχνικές και στα νέα ρεύματα στη μαγειρική, είμαστε στο σημείο που νομίζω ψάχνουμε να δούμε τι έχουμε να πούμε εμείς. Και νομίζω ότι έχουμε πολλά να πούμε. Από τα προϊόντα μέχρι και την εργατικότητα των Ελλήνων μαγείρων. Νομίζω ότι έχει αρχίσει και χτίζεται κάτι σε πολύ καλές βάσεις που στο άμεσο ή έμεσο μέλλον θα ανθίσει. Εκδήλωση οργάνωσε χθες ο Σύλλογος Γυναικών στο Νερόμυλο Μεσσηνίας. Στη διάρκεια της εκδήλωσης αυτής, εκ των άλλων, έγινε και παρουσίαση δρόμενων βγαλμένων από την παράγωση. Αναβίωση παραδοσιακών πρακτικών, αλλά και γνωριμία με την πανέμορφη περιοχή του Νερόμυλου στο ποτάμι Καριά. Είχαν τη δυνατότητα να απολαύσουν όσοι βρέθηκαν στο σημείο αυτό με αφορμή τις εκδηλώσεις που πραγματοποίησε ο Σύλλογος Γυναικών Νερομύλου σε συνεργασία με τους κατοίκους της περιοχής. Thank you.
αργαλιό, θα πάει στον αργαλιό και θα κάνουμε τα πανιά, θα λέγαμε τα γιναρένια πανιά που μαζεύαμε τότε στις ελιές. Είναι παλιά εποχή. Άρα, κλωστή και μετά γίνεται το ύφασμα, στον αργαλιό. Λοιπόν, τις εποχές όμως που δεν είχαμε παραγωγή, την εποχή που δεν είχαμε λινάρ, δεν πήγε καλά η σοδιά, τι κάναμε, πηγαίναμε αριστερά και πηγαίνανε οι γονείς μας και οι παππούλιδες μας, εμείς δεν το προλάβαμε, αριστερά και δεξιά και μαζεύανε σπάρτα. Αν το παλιό σας αυτοκίνητο είναι μόνιμο πρόβλημα, σας δημιουργεί ένα σωρό υποχρεώσεις, ανακυκλώστε το και απαλλαγείτε από φόρους, τέλη, έξοδα συντήρησης. Ανακύκλωση αυτοκινήτων Οικοσιλάν εφαρμόζει σύγχρονες μεθόδους ανακύκλωσης με σεβασμό στο περιβάλλον και τον άνθρωπο. Ανακύκλωση μεταλλικών υλικών, ηλεκτρικών, ηλεκτρονικών. Κέντρο απόσυρσης και ανακύκλωσης αυτοκινήτων Οικοσιλάν, σταμάτηση γύπασης. Νέα Κίος Άργους. Τηλέφωνο 275100. 63-383-20LAN. Ο οικολογικός τρόπος ανακύκλωσης αυτοκινήτων. Auto Σταυρόπουλος. Εισαγωγή και εμπορία αυτοκινήτων. Τώρα και diesel. Από 0% προκαταβολή έως 72 μήνες εξόφληση. Σταυρόπουλος. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Κορίνθου, Άργος. Τηλέφωνο 2751-069-301. Στην αθλητική σας τώρα ενημέρωση, φιλική αναμέτρηση διεξήχθη στην Σπάρτη μεταξύ της τοπικής ομάδας και του Αστέρα Τρίπολης. Τελικό αποτέλεσμα 2-5 υπέρ της ομάδας Αρκαδίας. Thank you.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση Μπεστά Πούλσος και σήμερα εργάστηκαν για την ενημέρωσή σας. Καλή σας νύχτα.